Έχετε αυτή τη διτή ιδιότητα να είστε και συντονιστής από τη μια και γιατρός από την άλλη. Άρα για μένα είναι ένα πλεονέκτημα. Θέλω πριν πάμε στα ενδότερα να μου δώσετε μια απάντηση σε αυτό που λέει πολλής κόσμος αρκετές φορές και δημοσιογραφοί. Τι ρε παιδί μου, εντάξει τώρα αυτά είναι στατιστικά, μίζερα, χαμένος χρόνος, πεταμένα χρήματα, είναι έτσι? Δεν είναι καθόλου έτσι και αυτό αποδεικνύεται με μελέτες επιστημονικά τεκμηριωμένες που γίνονται και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είναι πρωτοβουλίες οι οποίες θέλω να σας πω ότι χθες. Ναι. Νομίζω ήταν μια από τις... Έχει συγκλονίσει 62 χρόνια βέβαια, έτσι. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι. Ήταν μια μέρα σε μια ειδική τελετή που παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα των δύο κινητών μονάδων. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά. Ήμασταν όλοι έτσι σε μια πολύ ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Δεν είναι μόνο ότι ήρθε η κυρία αυτή... Και δεν πρόκειται για ένα στατιστικό στοιχείο, για την ίδια και για την κάθε κυρία η οποία μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία είναι όλος ο κόσμος. Για τους επιστήμονες ή για κάποιους που το βλέπουν ψυχρά μπορεί να είναι ένας αριθμός. Παρουσιάσαμε λοιπόν χθες τα στοιχεία και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι πετύχαμε σιγά σιγά να χτίζουμε στη συνείδηση των πολιτών της Κρήτης, να χτίζουμε την πρόληψη, να μπαίνει σιγά σιγά στις πεποιθήσεις των πολιτών η πρόληψη. Κάτι που λείπει, πιστέψτε με, λείπει και από την Ελλάδα και από την Κρήτη. Δηλαδή πιστεύετε ότι αρχίζει και αλλάζει φορά και η οπτική του κριτικού στο πώς βλέπει τις προληπτικές εξετάσεις? Θέλει πολλή δουλειά για να αλλάξει. Το πολεμάμε χρόνια. Θα δείτε ένα στοιχείο, αν είδατε τα στοιχεία της κινητής μονάδας μαστογραφίας, από όπου πέρασε. Επειδή αυτή η κινητή μονάδα και οι δύο προϋπάρχουν, από όπου, και επειδή ήταν της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, από που είχε περάσει 2 και 3 φορές από το Ηράκλειο, εκεί λοιπόν που πέρασε, άρα στο νομό Ηρακλείου, τα στοιχεία ήταν ευνοϊκότερα. Δηλαδή, παράδειγμα, είχαμε μείωση ενώ στους άλλους νομούς είχαμε 50-55% οι γυναίκες που ερχόταν στον κινητό μαστογράφο να κάνουν πρώτη φορά μαστογραφία. Ναι. Στο Ηράκλειο ήταν στο 36%. Η πρώτη φορά? Η πρώτη φορά. Και αυτό ενώ ξεκινήσαν με 56% και στο Ηράκλειο. Τι σημαίνει αυτό? Γυναίκες που είχαν έρθει με αφορμή το ότι ο κινητός μαστογράφος επισκέφθηκε την περιοχή τους, την επόμενη χρονιά, αν δεν ερχόταν ο μαστογράφος, έψαχναν οι ίδιες ή το νοσοκομείο ή κάποιο κέντρο να πάνε να κάνουν την επανεξέτασή τους. Άρα λοιπόν σιγά σιγά χτίζουμε αυτή τη συνείδηση. Μπαίνει μια λογική. Θέλω να μου απαντήσει ο γιατρός Γιώργος Πιτσουλής, αλλά και ο άνθρωπος που σας συντονιστής έχει εικόνα σε όλη την περιφέρεια, με το χέρι στην καρδιά όμως. Αυτή η τάση είναι γιατί έχουμε καταλάβει τη δύναμη της πρόληψης ή είναι συνέπεια της οικονομικής κρίσης που άλλος δεν έχει και χρήμα? Και σου λέει τώρα πού να κατεβαίνω εγώ στο αστικό κέντρο να ψάχνω, και ιδίως στα νοσοκομεία γίνεται όλα, να δεις, να ψάχνω σε ιδιωτικό κέντρο. Εδώ μου δίνει την ευκαιρία ουσιαστικά να την κάνω χωρίς να πληρώνω. Λοιπόν, για να πετύχουμε... Είναι όλα μαζί. Θα σας πω. Για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα... Έχετε εικόνα από τα δημόσια νοσοκομεία. Βεβαίως. Ως γιατρός δημόσιου νοσοκομείου, γι' αυτό σας ρωτάω. Για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα και για να χτίσεις στις πεποιθήσεις και στις συνειδήσεις την αξία της πρόληψης, δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Δεν μπορεί μια περιφέρεια να το κάνει μόνη της. Πρέπει να συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε με εκατοντάδες πραγματικά φορείς. Με πολιτιστικούς συλλόγους, με ενορίες, με τα εργατικά κέντρα, με τοπικές κοινότητες. Ποιο είναι το σημαντικό? Το σημαντικό είναι ότι στο Α χωριό υπάρχει ο πολιτιστικός σύλλογος που το συμβούλιο είναι στην κατεύθυνση να πείσει τις γυναίκες να έρθουν μπροστά στην αυλή του συνομαστογράφους να κάνουν μαστογραφία. Αυτό είναι. Η μαστογραφία δε και το συνοδευτικό υλικό που υπάρχει και όλη η καμπάνια που ονομάζεται είναι στο χέρι μου για να δώσει ακριβώς την ευθύνη και στην εξεταζόμενη. Στο δικό σου χέρι είναι να προλάβεις. Και εμείς βοηθάμε, αλλά στο δικό σου χέρι είναι. Εκεί μεταβιβάζεται η ευθύνη. Γιατί δεν μπορεί κάθε χρόνο, ξέρετε, ο μαστογράφος έχει κάνει περίπου 20 μαστογραφίες τη μέρα. Δεν θα μπορέσει ποτέ να προλάβει να κάνει μαστογραφίες σε όλες τις γυναίκες του νησιού και δεν είναι αυτός ο σκοπός. Σκοπός είναι λοιπόν να μπορέσετε να τους βάλετε σε μια λογική, εντός εισαγωγικών να τους βάλετε, ναι, αυτοεκτίμησης και αυτοευθύνης για το πώς. Θέλω να μου πείτε,
είπατε ότι φτιάχνουμε πια και μια βάση δεδομένων. Γιατί αριθμό μιλάμε? Πάμε σε μαστογραφίες καταρχήν. Μετά να δούμε την ειδοποίηση. Πάνω από 7. Κοιτάξτε, 20 κάνουμε την ημέρα. Αν πολλαπλασιάσετε, θα δείτε ότι είναι με διάφορα διαστήματα που υπήρχαν βλάβες, που υπήρχαν. Είμαστε γύρω στις 7.500 για αυτή τη διετία. 7.500. Ναι. Δεν το λες και μικρό νούμερο. Όχι, βέβαια, και δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα σε άλλες κινητές μονάδες. Υπάρχει μία κινητή μονάδα στην ουσία, η οποία είναι της αντικατοικικής εταιρείας, αλλά δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα. Σημαντικό είναι ότι είμαστε σε σταθερή βάση. Και επιτρέψτε με εδώ να πω και να ευχαριστήσω εκ μέρους και των εξεταζομένων και της περιφέρειας και όλων τους τρεις γιατρούς που μαζί με μένα βλέπουμε τις μαστογραφίες τώρα και πολλά χρόνια. Με βάση ένα επιστημονικό πρωτόκολλο που είχαμε καταθέσει στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Είναι η κυρία Σφακιανάκη η Ευαγγελία, η κυρία Καβάλο Τζεραλντίνα και η κυρία Σταγκουράκη Σοφία. Ξέρετε, η κάθε μαστογραφία είναι και 4 φίλου. Και εσείς. Μην το λέτε. Βλέπετε κι εσείς. Είναι και η ειδικότητά σας, έτσι δεν είναι? Ναι. Κάθε μαστογραφία είναι 4 φίλου. Αν την δούμε παράλληλα με την παλιά μαστογραφία, είναι 8 φίλου. Φαντάζεστε κάθε μέρα πόσα φίλου είναι. Ιατρικά μιλάμε, αλλά είναι σημαντικό. Επίσης, εμείς ακολουθούμε τα διεθνή πρότυπα. Άρα, τη μαστογραφία τη βλέπει πρώτα ένας γιατρός και μετά ο άλλος γιατρός. Γίνεται το λεγόμενο double viewing, ώστε να μειώνονται τα λάθη. Άρα, δύο γιατροί βλέπουν μια μαστογραφία. Όχι ένας γιατρός. Δύο γιατροί. Δύο γιατροί. Και στόχος ποιος είναι? Πάτε στα, να το πω έτσι, σε εκείνα τα κέντρα της περιφέρειας Κρήτης που έχουν και πιο ευκολία στην πρόσβαση, ή δίνεται μια προτεραιότητα σε μικρότερα σημεία, πιο απομακρυσμένα, ορεινά, πιο αποκομμένα, που εκ προημίου ξέρετε ότι έχετε δύο προβλήματα? Αφενός μεν τις αποστάσεις, αφετέρου δε όσο πιο κλειστή κοινωνία τόσο πιο δύσκολη και σε μια γυναίκα. Ή έχει σπάσει αυτό στην Κρήτη? Να ξέρετε ότι ο κινητός μαστογράφος έχει διανύσει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Έχει ρίσει την Κρήτη από άκρη σ' άκρη, από το Έλλος μέχρι τη Σιτία πολλές φορές. Προσέξτε τώρα, διότι εδώ θα εκπλαγείτε. Ό,τι συμβαίνει στο πιο απομακρυσμένο χωριό του οποιοδήποτε νομού, το ίδιο συμβαίνει και στο κέντρο του Ηρακλείου. Μπορεί να είναι στη γειτονιά ή δίπλα το νοσοκομείο, όμως δεν πάνε να κάνουν μαστογραφία. Άλλες δεν το ξέρουν, αλλά υπάρχει και ένα θέμα που είμαστε στην κατεύθυνση να το σπάσουμε. Υπάρχουν τα ταμπού. Ταμπού. Δηλαδή, το έχουμε συναντήσει πολλές φορές στις συνεντεύξεις που κάνουμε. Κάποιες γυναίκες δεν θέλουν να πάνε γιατί τους είπε η γειτόνισσα ότι πονάει. Κάποιες άλλες γιατί δεν θέλουν να εμφανιστούν γυμνές στο γιατρό ή στον τεχνολόγο. Και κάποιες άλλες γιατί φοβούνται το αποτέλεσμα. Α, παίζει ρόλο το ψυχολογικό. Βεβαίως. Εμείς είμαστε στην κατεύθυνση λοιπόν της στήριξης και στην κατεύθυνση να σπάσουμε αυτά τα ταμπού. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που δουλεύει, όταν μάθεις το αποτέλεσμα από τα συμπτώματα, τότε νομίζω ότι είναι λίγο αργά. Ξέρετε, πάνω από 25% από την... Μιλάμε για προσυμπτωματικό έλεγχο. Η μαστογραφία είναι προσυμπτωματικός έλεγχος. Πάνω από 25% λοιπόν γλιτώνουν περισσότερο από ότι αν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Φαντάζεστε λοιπόν πόσο, ποια είναι η δύναμη και η αξία της μαστογραφίας. Εμείς σε τα περισσότερα κρούσματα, αν θέλετε, οι περισσότερα προβλήματα που έχουμε βρει στην κατεύθυνση της κακοήθειας, είναι κάτω από ένα εκατοστό. Κάτω από ένα εκατοστό. Κάτω από ένα εκατοστό, που σημαίνει ότι είναι εντελώς προσυμπτωματικό, που σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ καλή πρόγνωση, που σημαίνει ότι σχεδόν χαρίζει ζωή. Θα μου λέτε, κύριε Πιτσούλη, ως γιατρός, συναντάτε πιο ευκολία στον χαμηλοδικτυλικίον στην προσέγγιση των κινητών της κινητής μονάδας μαστογραφίας, ή είναι ανεξαρτήτως ηλικίας? Έχει την ανάγνωσή του και έτσι κι αλλιώς. Η πιο, ας πούμε, που δεν θέλω να πω μορφωμένοι, πιο ψαγμένοι, υπάρχουν κάποιοι που επιχειρηματολογούν στην κατεύθυνση την αντίθετη, που είναι λάθος. Νομίζω ότι πιο εύκολα πολλές φορές το συναντούμε σε απομακρυμένες περιοχές από τα αστικά κέντρα να δέχονται τη μαστογραφία. Εκεί υπάρχουν άλλα ταμπού. Δεν υπάρχει πεποίθηση, εδώ υπάρχει το ταμπού, μην εμφανιστώ γυμνή στον τεχνολόγο, στον γιατρό. Αλλά νομίζω ότι φαίνεται από τα αποτελέσματα ότι σιγά σιγά τα σπάμε, και αυτό είναι το κέρδος.
Ξέρετε, αυτή η κινητή μονάδα έχει βραβευθεί ήδη μία φορά ανάμεσα σε 270 προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πέρσι οι δύο κινητές μονάδες ως σύνολο στην κατεύθυνση της πρόληψης έφτασαν σε ένα διεθνή διαγωνισμό του ΟΗΕ. Μέσα ανάμεσα σε 560 προτάσεις από όλο τον κόσμο, κατετάγησαν τέταρτη. Mm. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και αφορά στην κατηγορία καλές υπηρεσίες δημοσίων φορέων προς τους πολίτες. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αξία αυτών των δύο πρωτοβουλειών. Δεν υπάρχει όμως, δεν μπορείτε να φανταστείτε, παρά την κούραση που υπάρχει στην καθημερινότητα αυτή των πολλών μαστογραφιών, είναι και ένα επικίνδυνο σπορ για τους γιατρούς, ας με επιτραπεί. Ξέρετε, στην Αμερική οι διαγνώστες μαστογραφίας είναι ελάχιστοι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Και ξέρετε, εκεί υπάρχουν και τα λόμπι των δικηγόρων που κυνηγάνε κλπ. Παρόλα αυτά, εδώ και παρόλη την κούραση, δεν υπάρχει μεγαλύτερη πληρωμή να βλέπεις να έχει αποτελέσματα, να βλέπεις γυναίκες να μπαίνουν στη διαδικασία της πρόληψης, ή όταν έρθει μια κυρία και σου πει ευχαριστώ παιδί μου, έχεις πληρωθεί για όλη τη ζωή. Λοιπόν, 62 χρόνων χθες η κυρία νομίζω ότι συγκλώνησε τους πάντες. Και ήταν ίσως το πιο δυνατό μήνυμα ήταν. Θέλετε να σας πω τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έψαξα και βρήκα, γιατί έτσι λειτουργήσαμε, τον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εκεί της περιοχής. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ο μαστογράφος. Γιατί είναι πιο οικείος παρά να πάει κάποιος από την περιφέρεια, άγνωστος ή δεν ξέρω τι, είναι πιο οικείος ο γείτονας. Άρα εκεί, αυτοί που μένουν εκεί, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο παπάς της ενορίας και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Ήταν απέναντί της το αυτοκίνητο. Δεν ήθελε να μπει στο αυτοκίνητο. Για τους λόγους που προαναφέραμε. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο τεχνολόγος λοιπόν, ο κύριος Πασπαράκης, ο Γιώργος, της λέει: έχουμε ακόμη, μπορούμε να κάνουμε ακόμη μία. Κατέβασε παρακαλώ. Και λέει: θα σου κάνω το χατήρι. Και κατέβηκε τελευταία. Την περιμέναμε μισή ώρα. Και να, που είχε καλό αποτέλεσμα. Έσχιο αποτέλεσμα. Το βλέπουμε θετικά. Σωστά. Ήταν σωτήρια. Πείτε μου τώρα η γενική εικόνα στη μονάδα της μαστογραφίας. Έχετε ένα πλούσιο υλικό πια. Ποια είναι? Τι συμπεράσματα έχουμε? Τα συμπεράσματα, ναι, είναι ότι εκεί που έχει περάσει ο μαστογράφος δημιουργεί παιδεία πρόληψης. Αυτό είναι το σημαντικό, και εδώ δημιουργείται μια διαχρονικότητα σε αυτό. Παράδειγμα, στις άλλες τρεις περιφερειακές ενότητες εκτός Ηρακλείου, πρώτη φορά έχουν κάνει μαστογραφία το 50-55%. Δεν έχουν κάνει μαστογραφία. Δεν έχουν κάνει. Ναι, το 50%. Ενώ στο Ηράκλειο έχουμε 20%-30% καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό οφείλεται στην κίνηση, την προθύστερη κίνηση του κινητού μαστογράφου. Επίσης, πόσα έχετε εντοπίσει περιστατικά που έχριζαν περαιτέρω? Θα σας πω, έγινε μια παρανόηση λίγο χθες. Ναι. Το 10% είναι από τις γυναίκες που καλούνται για περαιτέρω έλεγχο, που είναι ύποπτες για κακοήθεια. Αυτό είναι το 10%. Έχει 10% σε 7.500. Ναι, κυρία Σφαγιανάκη, είχε λίγο άγχος και λίγο μπερδεύτηκε, αλλά είναι αυτό. Περίπου, εμείς κάνουμε γύρω στους 400 το μήνα, περίπου στατιστικά σε 1,5 μήνα έχουμε και ένα κρούσμα, αλλά μπορεί να τύχει σε 20 μέρες 2 και μετά 2 μήνες να μην έχουμε. Πάντως έχουμε περισσότερα σε περιοχές που δεν έχει επισκεφτεί ποτέ ο μαστογράφος. Α, ναι. Εγώ το θεωρώ αυτό ως παράπλευρη ωφέλεια. Και ας μου επιτραπεί ο όρος. Δηλαδή το ότι βρίσκουμε κάποια προβλήματα σε γυναίκες σε περιοχές που πάμε είναι παράπλευρη ωφέλεια. Γιατί η γυναίκα είναι ο κόσμος όλος. Εμείς όμως ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε αυτό που είπαμε, την παιδεία της πρόληψης, και να κατανοήσει ότι πρέπει να κάνει τη μηνιαία αυτοεξέταση και τη μαστογραφία κάθε χρόνο. Πείτε μου, με την ιατρική σας εμπειρία, στατιστικώς είμαστε σε καλό πεδίο με αυτά τα δείγματα που έχουμε? Προφανώς είμαστε στο μέσο όρο, ναι, τον ευρωπαϊκό. Εκεί είμαστε. Το καλό είναι, ναι, ότι έχουμε αυξήσει με την κίνηση αυτή της μονάδας κακοήθειες που είναι κάτω από ένα εκατοστό. Τι έχουμε αυξήσει? Έχουμε αυξήσει, εννοώ, την έγκαιρη διάγνωση. Την έγκαιρη διάγνωση. Αυτό προφανώς εννοώ. Που σημαίνει καλύτερη πρόγνωση. Μικρότερες ή μεγαλύτερες ηλικίες? Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει. Όχι. Είμαστε από 40 έως 75. Αυτές τις ηλικίες είναι το target group, η ομάδα στόχος δηλαδή. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια διασπορά. Ούτε υπάρχει ομοιόμορφη διαφορά αγροτική, θερμοκηπιακή, αστικό κέντρο. Αυτά θα μας τα δείξει κάτι άλλο που θα τα πούμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Για πάμε τώρα στο δεύτερο, στοματική υγεία. Στοματική υγεία. Έχω ακούσει πρόσφατα από το Παστέρ, το γαλλικό Ινστιτούτο, ότι είναι και ο δείκτης ποιότητας ζωής μιας χώρας. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Ισχύει, Ισχύει. Ξέρετε,
δεν, στη συνείδηση ίσως των πολιτών, σε κάποιους ίσως, και αυτό θα σας το δείξει το εξής. Κάνω μια παρένθεση. Να ξέρετε ότι από τα, για να πάει η κινητή μονάδα, πήραμε βεβαίως τις απαραίτητες άδειες από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Παιδείας και μια επιστολή στους γονείς. Mm-hmm. Από, να ξέρετε ότι κοντά στους 190 γονείς δεν δέχτηκαν να γίνει εξέταση. Δεν δέχτηκαν. Ναι. Αυτό αν σας λέει κάτι. Αιτιολογούνταν η άρνηση. Όχι. Δικαίωμά τους βέβαια. Δικαίωμά τους βέβαια. Μα γι' αυτό γίνεται και οι υπογράφουν. Αν δεν δέχτηκαν 190. Η μονάδα λοιπόν πάει, ο γιατρός της μονάδας, και εδώ πρέπει να επισημάνουμε τον ρόλο του Οδοντιατρικού Συλλόγου που ήταν από την αρχή δίπλα μας, μας βοήθησε και στο υλικό και στο επικοινωνιακό και σε όλο στήσιμο της μονάδας. Εντάξει, ο πρόεδρος έχει κάποιες ευαισθησίες, ναι. Εκεί η αλήθεια είναι ο κύριος Χαρίτος. Είναι αλήθεια αυτό. Και βραβεύσαμε μάλιστα τον Οδοντιατρικό Σύλλογο σαν φορέα και όλου τον όσους συμμετείχαν. Η οδοντική τεριδόνα, η περιοδοντική νόσος, η απώλεια δοντιών, στοματικές αλλοιώσεις, τραύματα και ένα σωρό άλλα προβλήματα υγείας δημιουργούνται από την κακή στοματική υγεία που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν πάμε και φοκουσάρουμε, αν θέλετε, στα παιδιά, πήγαμε στα παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού. Γιατί είναι τόσο πρόημα για να μπορούμε να προλάβουμε και τόσο όρημα ώστε να καταλάβουμε, να καταλάβουν τι τους λέμε. Προβλήματα βρήκαμε, δυστυχώς. Πώς, τι επίπεδα. Να σας πω, μπορώ να σας δραματικό, πω. Δραματικό, σας βλέπω. Ναι, είμαι. Τι να σας πω τώρα. Για πείτε μου. Είμαστε και... 4 φορές. Από το επίπεδο τεριδόνας στην Ευρώπη είναι 16%. Ναι. 55,5% είναι εδώ. 55? Και μιλάμε για σχολεία του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Για σχολεία της Κρήτης. Της Κρήτης. Τέσσερις φορές πάνω η τεριδόνα. 49,3% κορίτσια, 50,6% αγόρια. Ουλίτιδα 13,1%. Χρήζουν ορθοδοτική 42%. Ένδειξη για εξαγωγές 9%. Πολυτεριδονισμός 1,2%. Και προληπτικές καλύψεις μόνο 4,2%. Αυτό είναι ένα σημαντικό νούμερο, το μόνο. Ναι. Αν ήταν αυτό υψηλό, τα υπόλοιπα θα ήταν χαμηλά. Θα ήταν χαμηλά. Αυτό λοιπόν το νούμερο θέλουμε να αυξήσουμε. Προληπτικές καλύψεις. Και τι κάνουμε. Πάμε λοιπόν, η οδοντίατρη είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που τους έχω ακολουθήσει πολλές φορές. Είναι σημαντικό να καταφέρεις να κερδίσεις το παιδί. Και έχουν εκπαιδευτεί οι οδοντίατροι που συμμετέχουν στις μονάδες, το κάνουν άριστα. Εκεί λοιπόν τους παρουσιάζουν σε προπλάσματα πώς γίνεται, τι γίνεται, πώς πρέπει να γίνει. Υπάρχει ένα φυλάδιο ενημερωτικό γραμμένο ειδικά για παιδιά από επιστήμονες που λέει τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να τρώνε, πότε βουρτίζουν τα δόντια, με φωτογραφικό υλικό συγκεκριμένο. Μέσα στο φυλάδιο υπάρχει ένα δελτίο που συμπληρώνει ο γιατρός τι βρήκε και το πάει στο γονιό του το παιδί. Στο τέλος της, για να ξέρει ο γονέας τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να πάει στον οδοντίατρο, πρέπει να κάνει, τι πρέπει να κάνει. Στο τέλος της εξέτασης γίνεται φθορίωση. Και μάλιστα γίνεται με υλικά μιας χρήσεως. Ο στόχος είναι διπλός. Και για θέματα ασφάλειας, αλλά δίνουμε τα καθρεφτάκια, τους αναδευτήρες στα παιδιά. Είναι πλαστικά και είναι ειδικά. Για να τους γίνει συνήθεια. Για να εξοικειωθούν αυτό. Πρέπει να εξοικειωθούν αυτό, έχει παιδευτικό χαρακτήρα δηλαδή. Λοιπόν, είχαμε μείνει στη στοματική υγεία, κύριε Πιτσουλή. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω, παρατηρούνται εδώ διαφορές μεταξύ χωριού και αστικού κέντρου? Βέβαια, η κατάσταση με τα νούμερα που μας δώσετε είναι δραματική στο στόμα των παιδιών μας. Δραματική κυριολεκτικά. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι και που πρέπει καμπανάκι. Να το χτυπάμε δυνατά, ώστε να αφυπνιστούμε λίγο όλοι οι γονείς. Γιατί το βάρος εδώ δεν πέφτει στα παιδιά σε πρώτη φάση, πέφτει στους γονείς. Mm-hmm. Τα παιδιά ακολουθούν τους γονείς. Και αν δείτε το φυλάδιο που έχουμε, δείχνουμε τους, σε μία από τις φωτογραφίες τους γονείς μαζί με τα παιδιά να πλένουν τα δόντια τους. Το καλό παράδειγμα. Τα παιδιά παραδειγματίζονται λοιπόν και εκεί, και εκεί στοχεύουμε. Έχετε διαφορές? Διαφορές όχι, δεν υπάρχουν. Όχι. Στατιστικά δεν υπάρχουν. Εξήγηση έχετε? Είναι η κακή διατροφή, η κακή ποιότητα τροφών? Ή είναι η αδιαφορία? Θα σας πω τι έλεγε χθες η οδοντίατρος και τι έλεγε και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου. Έλεγε ότι βλέπεις τα μπολ των παιδιών στην διάρκεια της, mm-hmm. του μαθήματος που κάνουν της επίδειξης, τέλος πάντων πώς πλένουν τα δόντια. Έβλεπε μπολ γεμάτα με σοκολάτα γλασέ, έβαλε και ένα θέμα με τα κυλικεία, τι έχουν, τι δεν έχουν.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι θέμα κατευθύνσεων και από τους γονείς, αλλά και μιας πολιτικής γενικότερης στα κηλικία. Αλλά το κηλικείο είναι μόνο το πρωί. Γενικά η κατεύθυνση που δίνουν οι γονείς, και δεν λέμε μη φάτε σοκολάτα προς Θεού τώρα, αλλά προσοχή πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί να, για πρωινό να έχει σοκολάτα το παιδί. Δεν μου λέτε, αυτή η κακή κατάσταση στοματικής υγείας είναι αδιαφορία ή είναι οικονομική αδυναμία? Περισσότερο αδιαφορία. Διότι δεν πάβει να στοιχίζει, έτσι. Ξέρετε, ναι. Όταν θα δημιουργηθεί το πρόβλημα. Ναι, για να δημιουργηθεί το σωστό πρόβλημα όμως, σημαίνει ότι το αφήσαμε. Για μια δοντόκρεμα δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα οικονομικό. Παλιά, αν θυμάστε, πλύναμε αλατόνερο. Ναι. Αλλά δεν έχει να κάνει. Έχω μια πιο πονηρή αυτοδιοικητική ερώτηση εδώ. Ναι. Μήπως είναι συνεπία της κακής φθορίωσης του νερού? Διότι στην Αθήνα, όπως ξέρετε, η φθορίωση είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Δεν έχω στοιχεία να σας πω. Ξέρετε, υπάρχουν οι υδρεύσεις στην Κρήτη, είναι πάνω από 1000 αφετηρίες. Κάθε χωριό ίσως έχει το δικό του, κάθε δήμος. Ξέρετε, ο Δήμος Ηρακλείου τροφοδοτείται με νερό από 100 πλευρές, 50 δεν ξέρω. Δεν ξέρω λοιπόν, δεν έχω στοιχεία να σας πω. Αν βάλω τώρα και τις δύο μελέτες και τις δύο δράσεις, και της προληπτικής για τη μαστογραφία και της προληπτικής για τη στοματική υγιεινή, τι βάση φτιάχνετε? Δηλαδή ποιος είναι ο απότερος στόχος πέρα από την πρόληψη κτλ? Θα μπορούμε μελλοντικά ως περιφέρεια να έχουμε μια βάση δεδομένων που να μας εξηγεί και άλλα πράγματα από ιατρικής άποψης? Τι στόχο θα έχετε μόνο διαρκώς την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση? Ο βασικός στόχος, η σημαία της όλης προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση. Το προλαμβάνω. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Τα αποτελέσματα, πρέπει να πούμε βέβαια ότι οτιδήποτε υπάρχει είναι απόρριτο. Τα αποτελέσματα τηρούνται δηλαδή οι κανόνες δεοντολογίας και απορρίτου ιατρικού. Τα αποτελέσματα αξιοποιούνται επιστημονικά. Τα οδοντιατρικής θα τα πάρει τώρα ο οδοντιατρικός σύλλογος, θα πάνε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και θα αξιοποιηθούν από εκεί. Από εκεί θα γεννήσουν πολιτικές μετά, για να δούμε σε ποια κατεύθυνση πάμε. Δηλαδή εδώ είναι το πρώτο μέρος. Τα αποτελέσματα δε του μαστογράφου, επιτρέψτε να κάνουμε μόνο μια παρένθεση με το μαστογράφο γιατί το ξέχασα. Έχουμε προχωρήσει στην αγορά νέου οχήματος και στην ψηφιοποίησή του. Τι σημαίνει, θα έχουμε δύο μαστογράφους? Ένα μαστογράφο. Το παλιό όχημα το αφήσαμε, πάμε σε ένα νέο όχημα και στην ψηφιοποίηση του μηχανήματος, που σημαίνει και επιστημονικά πιο άρτιο. Ακούστε ένα ακροατή εδώ που σας ακούει. Γνωρίζει ο κύριος Πιτσούλης αν στις λεγόμενες καλές γειτονιές των αστικών κέντρων των πόλεων της Κρήτης η στοματική υγιεινή είναι καλύτερη? Θα σας πω, εμείς έχουμε μία διασπορά, γιατί έτσι δουλεύουμε, γεωγραφική διασπορά, και παρατηρούμε ότι στατιστικά δεν υπάρχουν διαφορές, είναι ασήμαντες. Στατιστικά. Μύθος λοιπόν, αστικός μύθος είναι περισσότερο. Στατιστικά δεν υπάρχουν διαφορές. Και αντιμετωπίζουμε στις καμπάνιες μας και στις πρωτοβουλίες αυτές, δεν το βλέπουμε ρατσιστικά, δεν πάμε σε φτωχές ή σε πλούσιες γειτονιές. Στόχος είναι να σωθούν ζωές. Η ζωή δεν έχει κόστος. Έχει τεράστιο κόστος, όπως θέλετε, πείτε το. Για τον καθένα η ζωή είναι το παν, για τον ίδιο. Οπότε εμάς δεν μας νοιάζει. Ο στόχος, ας πούμε, αν είναι μια πλούσια κυρία ή μια φτωχή κυρία, ναι, μένει πλούσια, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μαστογραφία. Αλλά να σας πω και κάτι, ακόμη και σε ιδιωτικό ιατρείο να πάνε, με το νεοποίη δεν είναι πάνω από 2 ευρώ η μαστογραφία. Οπότε αυτό το 2 ευρώ νομίζω τα έχει όποιος θέλει, οποιοδήποτε τα έχει. Καλά, μην παίρνε το όρκο τώρα ότι είναι 2 ευρώ μόνο. Σε θέματα. ναι, μιλάμε για ψηφιοποιημένη. Ναι, σωστά. Στόχος είναι λοιπόν να βάλουμε στην παιδεία της πρόληψης και την πλούσια γυναίκα και τη φτωχή και το πλούσιο παιδί και το φτωχό. Όλους. Φαινόμενα εγκατάλειψης παιδιών διαπιστώσατε μέσα από τη στοματική υγεία? Σας φαίνεται τραβηγμένο, αλλά θέλω να πω, είδατε ότι συμβαίνει ανώνυμα, φυσικά όχι επώνυμα, αλλά είδατε ότι εδώ υπάρχει ευρύτερο πρόβλημα? Όχι. Δεν είχαμε. Περίεργα παρατράγουδα σε αυτή την πορεία των 2,5 χρόνων που είναι αξιοσημείωτο? Για μένα λίγο είναι ότι αρνήθηκαν την εξέταση, ας πούμε. Αυτό. Ναι, αυτό δεν κατάλαβα το λόγο, γιατί δεν δικαιολογούν, αρνήθηκα για αυτό το λόγο ή για τον άλλο λόγο.
Όπως αρνούνται την εξέταση και πολλές κυρίες ή ανάλογα την περιοχή. Για τους δικούς τους λόγους τους οποίους εξηγήσαμε. Αυτά, δεν είχαμε κάτι άλλο. Mm. Θα συνεχίζετε, φαντάζομαι, το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχει... Το συνεχίζουμε. Όσον αφορά τώρα τον κινητό μαστογράφο, επειδή έχουμε εδώ και κάποια ευρήματα που αφορούν στην κακοήθεια, αυτά θα κωδικοποιηθούν και θα τεκμηριωθούν μέσα από το κέντρο καταγραφής καρκίνου που έχουμε δημιουργήσει πρόσφατα, πριν 2-3 μήνες, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Είχαμε πει, νομίζω με εσάς είχαμε μιλήσει, το δημιουργήσαμε για να δούμε πού υπάρχει, σε τι ποσοστό υπάρχει, τι διασπορά έχει ανά γεωγραφική περιοχή, ανά ιδιωτικό επίπεδο, ανά είδος, ανά φύλο, ανά ηλικία, και έτσι να μπορούμε να σχεδιάσουμε στο χώρο χρόνο, αν θέλετε, τις παρεμβάσεις. Αυτά τα στοιχεία θα τα πάρει και το Υπουργείο και το ΙΠΕ και εμείς και ο Ιατρικός Σύλλογος, να μπορέσει να σχεδιάσει πολιτικές παρέμβασης ώστε να αρθούν αυτά τα προβλήματα. Φαντάζομαι, βέβαια, ότι αυτό το κέντρο... Γιατί υπάρχουν και πολλοί μύθοι. Όχι, εδώ χρησιμοποιούν. Ποτέ δεν έχει. Δεν ξέρω αν έχει τεκμηριωθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Και δεν υπάρχει άλλο κέντρο. Τι εννοείται μύθοι? Μύθοι ότι σε αυτή την περιοχή έχει αυξημένο αυτό το είδος του καρκίνου. Στην άλλη περιοχή το άλλο είδος. Αυτά τεκμηριωμένα επιστημονικά δεν υπάρχουν. Τι βάθος χρόνου χρειάζεται το κέντρο αυτό αναφορά το κέντρο? Νομίζω σε λίγους μήνες θα έχουμε τελειώσει. Ήδη έχονται τα πρώτα παραδοτέα, έτσι λέει η προγραμματική σύμβαση που έχουμε κάνει με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Ιατρική Σχολή. Ήδη έχουν φτάσει τα πρώτα παραδοτέα. Σε λίγους μήνες θα έχουμε τα αποτελέσματα. Και μιλάμε για ένα βάθος χρόνου 15 χρόνων πίσω. Μέχρι σήμερα, ναι. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, φτιάχνουμε μια βάση δεδομένων υγείας. Βεβαίως. Έτσι, που δημιουργεί και αυτό που είπατε, τη δυνατότητα πολιτικών με τα εμβόλια. Εμβόλια. Άλλο ένα θέμα που πλανάται έτσι στην κοινωνία, ότι υπάρχουν, έχουν γίνει πολλά, έχουν γίνει λίγα, δεν έγιναν γιατί υπάρχει έλλειψη, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Εμβόλια δεν γίνονται με ευθύνη των γονέων. Και εδώ, όταν μιλάμε για παιδιά, η ευθύνη πάντα είναι στους γονείς. Καλά, δεν έχουν και λεφτά, κύριε Πιτσούλη. Θα σας πω, μην τα λέτε τόσο απλά. Θα το δούμε αυτό. Δεν έχει και λεφτά ο κόσμος τώρα. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Γι' αυτό θα το δείξει όμως και η μελέτη που κάνουμε. Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους δεν γίνονται εμβόλια. Ο ένας λόγος είναι αυτός που είπατε. Ένας δεύτερος λόγος είναι οι πεποιθήσεις των γονέων. Δηλαδή. Εγώ σου λέει δεν κάνω εμβόλιο διότι δημιουργεί, πυροδοτεί προβλήματα άλλα. Και έχω τέτοιους. Έχουμε τέτοιους. Ξέρω κιόλας. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι. Και ένας τρίτος επίσης βασικός λόγος είναι η αμέλεια των γονέων. Υπάρχει αυτό. Αμέλεια. Αμέλεια των γονέων. Στην πρόληψη λοιπόν και στη στρατηγική μας είναι να δημιουργήσουμε, να δούμε καταρχήν σε τι, να κάνουμε μια αποτύπωση εμβολιαστικής κατάστασης στην Κρήτη. Την ξεκινάμε από το Ηράκλειο, γίνεται πολύ γρήγορα. Περιμένουμε απλώς ένα το OK από το Υπουργείο Παιδείας, δεν μας έχει σταλεί ακόμα, δεν μπορούμε να μπούμε στα σχολεία έτσι δηλαδή. Νομίζω ένα τυπικό έγγραφο, 20 μέρες περιμένουμε, πιστεύω μας το στείλουν μετά το Πάσχα και ξεκινάμε αμέσως. Θέλουμε λοιπόν να δούμε. Από τα βιβλιάρια θα το βλέπετε, ναι, από τα βιβλιάρια. Ναι. Ξέρετε, είναι μια από ότι ο εμβολιασμός δεν προστατεύει μόνο τα παιδιά που εφαρμόζεται, αλλά με το φαινόμενο ιατρικά το λέμε της αγέλης, δημιουργούμε ανοσία στην αγέλη, δηλαδή ανοσία σε όλα τα παιδιά. Άρα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό των εμβολιασμένων παιδιών. Θα γίνει ως εξής. Οι ομάδες από την παιδιατρική κλινική για τον κύριο Γκαλανάκη και την ομάδα του, τον καθηγητή, μαζί με την Διεύθυνση Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, σε μια γεωγραφική διασπορά που είναι στατιστικά μελετημένη, δεν θα πάμε σε όλα τα σχολεία σε πρώτη φάση, αλλά ξέρουμε το στατιστικό δείγμα ποιο είναι. Θα πάμε πάνω από το στατιστικό δείγμα σε κάθε περίπτωση. Θα πάμε λοιπόν στα σχολεία με την σύμφωνη γνώμη των γονέων πάντα, θα υπογράψουν λοιπόν και θα κρατήσουμε και το τηλέφωνό τους. Θα αποτυπώσουμε την σελίδα όπου είναι τα αυτοκολλητάκια, να το πούμε έτσι, των εμβολίων. Θα κάνουμε μία τομή στα 2 χρόνια, στα 7 και στα 12. Δηλαδή, όταν λέμε τομή, την αποτύπωση. Για να δούμε, στα 2 χρόνια που γίνεται ο βασικός εμβολιασμός, ποια εμβόλια έχουν γίνει, στις πρώτες και στις δεύτερες αναμνηστικές δόσεις, στα 7 και στα 12. Ώστε να ξέρουμε, θα δούμε και διαχρονικά την πορεία, να δούμε, εκεί μέσα θα δούμε και την κρίση. Σε αυτή την πορεία θα δούμε. Α, βεβαίως, το εκτιμάτε, ναι. Βεβαίως, θα δούμε, θα υπάρχουν διαγράμματα. Θα δούμε λοιπόν, όπου υπάρχει πρόβλημα, άμεσα η ομάδα θα επικοινωνεί με τον γονέα, να του λέει ότι εδώ έχεις
αφήσει ένα εμβόλιο, να δούμε και το λόγο που το άφησε. Εδώ θα αποτυπώσουμε και περιοχές, να δούμε αν υπάρχουν διαφορές σε αστικά και μη αστικές, αστικές και μη αστικές περιοχές. Γηγενής αλλοδαπή, ε. Και να δούμε και ακριβώς αυτό το τρίτο, όπως το έχουν περιγράψει στη μελέτη, αν υπάρχει μεταξύ παιδιών που είναι μετανάστες και παιδιών από εδώ. Για να δούμε αν χρειάζονται παρεμβάσεις στην κατεύθυνση να το εξισορροπήσουμε, να το φτάσουμε εκεί που πρέπει, στα επίπεδα που πρέπει. Σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Μόλις έρθει η άδεια, εγώ πιστεύω ότι, ξέρετε, η πρώτη δημοτικού νομίζω έχει 3.500 παιδιά στο Ηράκλειο. Σε λίγες μέρες θα έχει αποτυπωθεί. Θα χρειαστεί η στατιστική τους. Σύγκριση. Ναι. Πώς το λέτε. Μελέτη. Ναι. Και θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Ποιος είναι τώρα ο στόχος? Ναι, ναι, αυτό. Τον πρώτο στόχο τον είπαμε. Όσους βρούμε και έχουν θέμα, τους κάνουμε απέμαση. Ο δεύτερος στόχος είναι να ξέρουμε γιατί δεν γίνονται τα εμβόλια και πώς εμείς παρεμβαίνουμε άμεσα να αρθεί αυτό το πρόβλημα. Ναι, αν είναι οικονομικό, τι θα κάνει δηλαδή, θα το εμβολιάσει. Ήδη εμείς, χωρίς να ξέρουμε τίποτα, χωρίς να έχουμε την αποτύπωση, αλλά γνωρίζοντας ότι υπάρχει θέμα, έχουμε ήδη υποβάλει δύο προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εμβολιαστούν τα παιδιά της Κρήτης. Δεν έχουμε πάρει ακόμη απάντηση, αλλά τώρα θα είμαστε πιο τεκμηριωμένοι. Α, απέναντί θα πείτε ότι έχουμε αυτά τα στοιχεία. Και θα πάμε βεβαίως και με επιστημονικά τεκμηριωμένα έγγραφα να τους ζητάμε, να τους αναδεικνύουμε το πρόβλημα και να τους ζητάμε την παρέμβασή τους, οικονομική. Πάντως, κύριε Πιτσούλη, το οικονομικό θέμα το αντιλαμβάνομαι. Την αντίληψη για τα εμβόλια δεν θα την πολεμήσετε εύκολα. Θέλω να σας πω ότι δεν βοηθούν κατά διαστήματα και διάφορες ιατρικές ανακοινώσεις που γίνονται, ιδίως και από το Ηνωμένο Βασίλειο, που λένε ότι το τάδε. Και από την Αμερική. Ναι, και από την Αμερική το τάδε εμβόλιο εμφάνισε αυτές τις παρενέργειες και τα λοιπά και αρχίζει και δημιουργείται ένας κύκλος. Νομίζω ότι εκεί μια πρώτη τάξη ευκαιρία είναι να το περιορίσετε, εντός εισαγωγικών η λέξη περιορίστε, καταρχήν σε αυτά τα εμβόλια που αποδεδειγμένα διαχρονικά εξάλειψαν ασθένειες από την ελληνική κοινωνία, από τα μικρά χρόνια. Δεν θα ξεχάσω τι λέγανε οι παλιότεροι αμέσως με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με πολιομελίτιδα. Έτσι, φυματίωση και τα λοιπά. Η φυματίωση επανέρχεται. Ναι. Έτσι, λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα σπάσει. Γιατί στη γρήπη, ξέρετε, υπάρχει μια φιλολογία που επιτρέψτε μου να σας πω. Και εμάς που τα διαβάζουμε, μας κάνουν καχύποπτους. Λες, όπα, τι γίνεται εδώ, ας πούμε. Άμα είναι να, οι γιατροί να δοκιμάζουν μια πολυεθνική, ένα στέλεχος πάνω στο παιδί μου, δεν το θέλω. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις μας. Και ξέρετε, τώρα το διαδίκτυο, μέσα από το διαδίκτυο, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες οι οποίες δεν είναι ελεγμένες, οι οποίες σε ένα site μπορεί να δεις κάτι και να το θεωρήσεις ως δεδομένο και δημιουργεί πρόβλημα. Θέσφατο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε σήμερα. Εδώ είμαστε, θα τα ξανατσεκάρουμε. Πάντως, εγώ θέλω να σημειώσω, κύριε Πιτσούλη, ότι είναι μια δουλειά που δεν φαίνεται σε πρώτο φόντο. Έχει βάθος χρόνου. Αφανώς όμως, τσούκου τσούκου μαζεύονται στοιχεία σιγά σιγά. Βλέπω εντυπωσιακά νούμερα εδώ. Mm-hmm. Και σας δίνουν μια ακτινογραφία. Αρκεί αυτό να συνεχιστεί, μην εγκαταληφθεί κάποια στιγμή. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η αρχή ήταν η μίση του παντός, αλλά συνεχίζουμε δυναμικά. Θα συνεχίσουμε. Βλέπετε, οι εθελοντές γιατροί χθες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι εθελοντές γιατροί. Πιο χαρούμενοι από όλους. Πιστέψτε με, και οι πιο συγκινημένοι. Που σημαίνει ότι πήραν δύναμη και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχουμε τώρα, θα έχουμε και το νέο όχημα, το ίδιο ισχύει και για την οδοντιατρική. Είναι ένα όχημα άρτιο που μπορεί να κάνει και παρεμβάσεις. Από να γίνουν και οδοντιατρικές εργασίες. Μάλιστα. Αυτό είναι θετικό.